Τώρα στα κατεχόμενα βρίσκεται ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος στην ομιλία του στην Φιέστα με παρελάσεις και αεροπορικές επιδείξεις που διοργάνωσε το ψευδοκράτος, δήλωσε αρνητικός στη λύση, στο ενδεχόμενο μάλλον λύση, στη βάση ενός ομόσπονδου κράτους. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Μανώλης Κωστίδης. Ακριβώς. Βεβαίως, ο Τούρκος Πρόεδρος δεν απέκλεισε οποιαδήποτε άλλη λύση, τονίζοντας ότι όποιο χέρι διαλόγου μπορεί να προωθεί, δεν θα το αρνηθεί η Τουρκία. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, δηλαδή, συνομιλιών και διαβουλεύσεων. Το είπε ξεκάθαρα αυτό. Δεν επέμενε στην λύση των δύο κρατών. Όπως σημειώσαμε και μια δήλωσή του που λέει ότι η ενίσχυση της βάσης του διαλόγου Τουρκίας και Ελλάδος θα ενισχύσει την επίλυση του κυπριακού ζητήματος. Σημαντική δήλωση και αυτή. Συνομιλήσαμε και με αναλυτές που βρίσκονται στην Κύπρο και μας έλεγαν ότι οι δηλώσεις του Ερντογάν ήταν αναμενόμενες, δεν είπε κάτι που ανέβασε τους τόνους σε σχέση με το Κυπριακό, ούτε επισκέφθηκε την Αμόχωστο, ούτε έκανε κάποιο άλλο βήμα, ήταν κάτι αναμενόμενο. Όσον αφορά τις δηλώσεις που είπε για το Δένδια, εξέφρασε την ενόχλησή του και για το Μητσοτάκη, εκεί ρεπορταζιακά μόνο μπορούμε να πούμε ότι συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν έγινε στις 10 Ιουλίου, οι δηλώσεις του Δένδια έγιναν στις 15 Ιουλίου, αλλά ο Ερντογάν μίλησε για κάτι το οποίο δεν είχε γίνει κάποια δήλωση του Δένδια. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς εννοούσε, απλά το λέμε ρεπορταζιακά ότι κάτι δεν πάει εκεί σωστά. Τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων, βεβαίως ο ίδιος ισχυρίστηκε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Από και πέρα, ωστόσο, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι σε λίγη ώρα ο Τούρκος Πρόεδρος αναμένεται να αναχωρήσει από την Κύπρο. 3,5 ώρα λέει το ρεπορτάζ μας ότι θα φύγει, δεν θα παρακολουθήσει την παρέλαση, τη στρατιωτική παρέλαση κυρίως του ναυτικού και της αεροπορίας. Θα αναχωρήσει από το νησί αφού έχει κάνει την ομιλία του, κάνει συναντήσεις, ακολουθεί ένα γεύμα και θα αναχωρήσει, λένε, αν δεν αλλάξει εκτάκτως το πρόγραμμά του. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα βεβαίως στην Τουρκία θα περιμένουν την επίσκεψη του Κυριακού Μητσοτάκη στην Κύπρο, τις δηλώσεις που θα κάνει και βεβαίως να δούμε πώς θα σχολιάσουν. Θα το παρακολουθούμε το θέμα, Μανώλη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Να δούμε τώρα όμως πώς αντέδρασε η Αθήνα στον απόϊχο των δηλώσεων Ερντογάν. Στο στούντιο μαζί μας είναι ο Σταύρος Ιωαννίδης με όλο το ρεπορτάζ. Μέσω διπλωματικών πηγών, Ντόνα, όπου αποσαφηνίζεται ότι η Αθήνα έχει πάγιες θέσεις και σαφώς διατυπωμένες. Να δούμε τι αναφέρουν. Λένε λοιπόν πως η Ελλάδα σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει σταθερά προσιλωμένη στη λύση της επανένωσης της Κύπρου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και αυτό θα συνεχίσει να πράττει. Υπογραμμίζουν μάλιστα πως δεν τίθεται ούτε θα μπορούσε να τεθεί ζήτημα παρέκκλησης από τη σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο θέση αυτή, υπενθυμίζοντας βεβαίως και την ομιλία του Πρωθυπουργού απόψε το βράδυ στις 8.30 στην εκδήλωση μνήμης που διοργανώνει η Κυπριακή Προεδρία. Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.